έναν μοναδικό τρόπο που διασέεται το φως στην κόρη του ματιού μας. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να βαθμονομήσουμε, δηλαδή να σταθμίσουμε αυτή τη στιγμή πώς διασέεται το φως στη δική σας κόρη. Έτσι λοιπόν η ματοάρπα είναι ένα εξατομικευμένο μουσικό όργανο που επιτρέπει σε ανθρώπους που δεν κινούνται από το λαιμό και κάτω και δεν μπορούν να μάθουν μουσική με τυπικούς τρόπους εκμάθησης να παίξουν και να παράγουν μουσική. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ο κύριος Τζουτζικώστας θα κληθεί από το λογισμικό να σκάσει 7 κουκίδες. Αυτές οι 7 κουκίδες είναι σε διαφορετικά σημεία της οθόνης και με μια πολύ απλή κάμερα θα τη δείξω μισό λεπτό. Βλέπουμε λοιπόν τα μάτια του, λέει ας κάνουμε τη βαθμονόμηση, κοιτάξτε κάθε κουκίδα μέχρι να εκραγεί. Έτσι λοιπόν κλειδώνει τα σκιερά και τα φωτεινά σημεία του βλέμματός του. Όσο το κάνει αυτό, θέλω να σας πω ότι το iHeart έχει καταφέρει μέσα από την Αλεξάνδρα την Κερλίδου να κάνει 2 συναυλίες με την Ατάσα Βοφίλιου, η πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πρέπει να βάλουμε το όνομά του. Και άλλη μία πάρα πολύ μεγάλη συναυλία τώρα πρόσφατα που συγκέντρωσε 6.000 άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης είμαστε η πρώτη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχουμε εισάγει αυτό το πρόγραμμα εντελώς δωρεάν στη δημόσια εκπαίδευση. Ανοίγουμε το λογισμικό και τώρα λογικά ο κύριος Τζουτζικώστας για πατήστε ένα ντο, ρε, μη, κοιτάξτε τα χρώματα. Αν κάποιος λοιπόν ξέρει μουσική, μπορεί να παίξει μουσική. Αν όμως κάποιος δεν ξέρει μουσική, γιατί μιλάμε και για άτομα που έχουν και βαριά νοητική υστέρηση, αλλά θέλουμε να αποκτήσουν ένα ενεργό ρόλο στην ομάδα, να συμμετέχουν στις τελικές γιορτές, να κάνουν συναυλίες, υπάρχει μια καθοδήγηση από το πρόγραμμα. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα παίξει το πρώτο του τραγούδι. Αριστερά θα δείτε το play. Θα το κοιτάξετε και θα το επιλέξετε και ακολουθείτε τη μαύρη κουκίδα. Πάμε. Αν κοιτάξει εμένα, θέλετε να με κοιτάξετε. Ωραία, τώρα λοιπόν ολοκληρώνουμε εδώ πέρα για να καταλάβετε πώς λειτουργεί. Δεν παίζει αν δεν το κοιτάζει ο χρήστης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε συναυλίες και επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη από την κοινωνία για επαγγελματική αποκατάσταση των ανθρώπων με σπαθική τετραπληγία μετά το πέρας της μαθητικής τους ιδιότητας τέλος πάντων, το iHeart δίνει την ευκαιρία να συμπεριληφθούν και επαγγελματικά, όντας ισότιμα μέλη οι χρήστες σε μια μουσική ομάδα. Πάμε σήμερα να δούμε τον Φίλιπ Φίλιππο, που είναι η πρώτη του συναυλία και θέλω να τον υποστηρίξουμε πάρα πολύ, πολύ θερμοί μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ.